Επιστρέψαμε. Νάτος στο παράθυρο. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή το έχει καθιερώσει και φαντάζομαι ότι το έχετε συνηθίσει. Δεν πάμε μόνο μέσα από τις φόρμες του πολιτικού λόγου να προσεγγίσουμε τα κοινωνικά δρόμενα. Ακολουθούμε και μία άλλη συνταγή, την οποία εμείς πιστεύουμε. Είναι η συνταγή της ματιάς των ανθρώπων της τέχνης, οι οποίοι σε μία κοινωνία που προσπαθεί να κρατηθεί, Βασίλη, δίνει για μία ακόμη φορά το παρόν. Εννοώ πάντα τον κόσμο της τέχνης, τον κόσμο του πολιτισμού. Όλους εσάς που ο κόσμος αυτός, που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, και σας αγαπά και σας θέλει δίπλα του. Και δεν είναι μόνο οι πρωτοβουλίες για να συγκεντρωθούν χρήματα. Έχω πει πολλές φορές και δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι είναι περισσότερο η ψυχολογική τόνωση, η ένεση ηθικού που γίνεται όταν σας βλέπει κοντά του. Να σας πω κάτι, δεν θέλω να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Για μένα είναι πολύ μικρή η προσφορά. Αν χρειαστεί οπωδήποτε η βοήθειά μου, η συμμετοχή μου, από τον πόστο που μπορώ να προσφέρω, αλίμονο. Είχα κάποιες έτσι πολύ διακριτικές παρουσίες σε συναυλίες που γίνανε την τελευταία στιγμή, γιατί, όπως ξέρετε, μας έχει ευνηδιάσει όλο το γεγονός. Μια συναυλία που έγινε στην Αγία Παρασκευή, συναυλία που μετατράπηκε για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν το πρόβλημα, γιατί ήταν προγραμματισμένη από το καλοκαίρι, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος. Και υπάρχει και άλλη μία τη Δευτέρα 27 του μηνός στο Ηρώδιο, αν δεν κάνω λάθος. Πριν από αυτό, να σας πω ότι είχα μία συναυλία πάλι στη Θεσσαλονίκη με την οργάνωση των γιατρών του κόσμου, που έγινε την 21 του μηνός. Και συναυλία που θα κάνει ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηνών, στο Ηρώδιο στις 27 του μηνός. Επειδή κάθε πράγμα στον καιρό του και αμέσως μετά θα σε ρωτήσω πού σε βρήκε το χτύπημα του εγκέλαδου, πώς αντέδρασες σαν άνθρωπος, αλλά και τι σε θυμώνει σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπο, από όλα όσα έγιναν, πάμε να δούμε το βίντεο για τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, συναυλία για την ενίσχυση των σωματοπαθών της Αττικής, διοργάνωσαν οι γιατροί του κόσμου στο ξενοδοχείο Regency Hyatt της Θεσσαλονίκης. Ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Λέκας χάρισε μια υπέροχη μουσική βραδιά στους παρευρισκομένους, ενώ στο χώρο του ξενοδοχείου λειτουργήσε και έκθεση φωτογραφίας της Μαρίας Γιανακοπούλου. Σωματοπαθών, γιατροί του κόσμου, οργάνωσαν εκδήλωση στο ξενοδοχείο Regency Hyatt, τα χρήματα της οποίας θα διατεθούν για την ανακούφιση των σεισμοπαθών της Αθήνας. Η εκδήλωση αυτή των γιατρών του κόσμου είναι η συμβολή, θα έλεγα, της Θεσσαλονίκης στην υποστήριξη των σεισμοπαθών της Αθήνας. Η εκδήλωση περιέλαμβανε έκθεση φωτογραφίας από τη φωτογράφο Μαρία Γιαννοπούλου με θέματα από τη δραστηριότητα των γιατρών του κόσμου στα Βαλκάνια, ενώ ο τραγουδιστής Βασίλης Λέκας μάγεψε με τη φωνή του. Γέλησε, τεβράζω, πράκτα η Βόρειος Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, με στην εκδήλωση αυτή, την καλλιτεχνική εκδήλωση των γιατρών του κόσμου, δίνει το παρόν για να στηρίξει τα προγράμματα των γιατρών του κόσμου. Οι γιατροί του κόσμου βρίσκονται πάντα εκεί όπου υπάρχει δυστυχία. Στα Βαλκάνια, στο Κωσυφοπαίδιο, στην Τουρκία, στην Ελλάδα. Βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, πήραμε μια γεύση σε αυτό το οποίο ανέφερες, τη συναυλία της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει και τη Δευτέρα, 27 του μηνός. Στις 27 του μηνός θα ήθελα να σας πω ότι είναι μια πολύ σημαντική συναυλία. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος φιλοξενεί, γιατί είναι οικοδεσπότης, θα παίξουμε τα τραγούδια του. Μαζί του θα είναι η Βασιλική Λαβίνα, η σύζυγός του, ο Χαράλαμπος ο Γαργαρουνάκης, συνεργάτης του από τα πρώτα χρόνια, ένας πολύ, πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος ο Μπάμπης, και θέλω να το πω έτσι και δημόσια. Έτσι κι αλλιώς βλέπω ότι είναι μια αγαπημένη παρέα, Εγώ δεν είμαι πολύ παλιός σε αυτή την παρέα, αλλά αισθάνομαι, έχω μια ιδιαίτερη σχέση ίσως με τους κριτικούς. Υπάρχουν και κάποιοι κώδικες πάντως, μουσικοί κώδικες, κοντά είσαστε και στο είδος που ερμηνεύετε, αλλά και στις δουλειές. Μέσω της μουσικής γίνονται όλα αυτά. Δεν έτσι, νομίζω, ναι. Είναι μια, απλό δηλαδή. Ένας κώδικας η μουσική που φέρνει έτσι και αλλιώς τους ανθρώπους κοντά. Επίσης είναι ο Μάριος Αφραγκούλης που θα τραγουδήσει τη λειτουργία του Ορφέα. Είναι η Μαρία Δημητριάδη. Και αφηγητής είναι ο Στράτος ο Τζόρτζογλου. Ο Στράτος έχει και μια έτσι
ένα σκηνικό που τραγουδάει με τον Γιάννη. Ελπίζω να επαναληφθεί. Αυτό το είδα κάποτε και μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ θα τραγουδήσω ένα μέρος από τον δίσκο που έχω κάνει μαζί του, τον Αθέατο Σφιγμό, σε στίχους του Μανώλη Πρατικάκη, του ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη, του Αντώνη Φωστιέρη και στίχους του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Οδυσσέα Ιωάννου. Θα παίξω ένα μέρος από αυτό το δίσκο. 27 λοιπόν του μηνός στο Ηρώδιο την επόμενη Δευτέρα και τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε στους ανθρώπους αυτούς. Συμμετέχει, ήθελα να σας πω κάτι άλλο, με συγχωρείτε, είναι η ορχήστρα του Δήμου Αθηνών, όπου είχα και παλιότερα συνεργασία. Είναι η πρώτη επαφή που κάνει η ορχήστρα του Δήμου Αθηνών με τον συνθέτη. Η συναυλία είναι υπό την αιγίδα του Δημάρχου και ελπίζω να είναι μια συναυλία που θα πραγματικά έτσι να εκπληρώσει το στόχο της. Μάλιστα. Υπάρχει ακόμα μία. Νομίζω αυτήν την πήγαμε πιο πίσω γιατί έγιναν όλα όσα έγιναν. Είναι αυτή στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Ρέντι. Ήταν για 19 και πάει 26. Ναι, αυτή η συναυλία είναι εδώ στη γειτονιά αυτή, στο Δήμο του Αγίου Ρέντι, του Αγίου Ιωάννη. Άγιος Ιωάννης Ρέντι. Και θα γίνει, γιατί είχε αναβληθεί στις 19 του μηνός λόγω καιρικών συνθήκων, θα γίνει λοιπόν αυτή την Κυριακή στις 8.30 ώρα. Εκεί βέβαια το ρεπερτόριο, επειδή είμαι μόνος μου, θα παίξω από όλο το φάσμα της δισκογραφίας, και το Γιάννη το Μαρκόπουλο, και το Μίκη Θεοδωράκη, και το Μάνο Χατζηδάκη, το Γιάννη το Σπάθα και την τελευταία μου δουλειά του Γιώργου Τρανταλίδη, 7 η σημερινή. Θα ακουστούν όλα αυτά εδώ την Κυριακή. 7 η σημερινή. Και επειδή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας ίσως ζητούν απαντήσεις, ίσως βρουν λύσεις, ίσως τα καταφέρουμε να αντιδράσουμε, μακάρι η ευχή όλων μας είναι, να πάμε να ακούσουμε Βασίλη Λέκα, ίσως από τους 7 η σημερινούς.
Μάλιστα. Ίσως